Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε ή που δεν συνηθίζει, είναι η αλήθεια, να μιλάει και η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ έδωσε απαντήσεις για τις συχνές κριτικές που δέχεται η δημόσια τηλεόραση ενώ εξήγησε σε τι διαφέρει το δελτίο που παρουσιάζει από τα υπόλοιπα. Ανά τα χρόνια πιστεύω ότι πολλές φορές έχετε ακούσει την κριτική περί διαβλητής ενημέρωσης στην ΕΡΤ, θεωρώντας τόσο μέρος του κοινού όσο και των δημοσιογράφων και ακόμη και των πολιτικών ότι αποτελεί φερέφωνο της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι άδικη η παραπάνω άποψη. Αλίμονο στις κυβερνήσεις που μπορεί να περάσει από το μυαλό τους ότι θα ωφεληθούν, εάν χρησιμοποιήσουν την ΕΡΤ ως προπαγανδιστικό μηχανισμό, δεν θα κερδίσουν τίποτα, σε ό,τι αφορά στη δική μας πλευρά, δηλαδή των εργαζομένων στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, έγιναν, γίνονται και θα γίνονται λάθη, ας μην ψάχνουν όμως σενάρια συνωμοσίας πίσω από αυτά, η κριτική καλοδεχούμενη, οι επιθέσεις πρέπει να αποκρούονται, δεν αξίζει ούτε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ούτε στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό να μετατρέπονται σε σάκο του box. Για ποιο λόγο τελικά πιστεύετε ότι η ΕΡΤ βρίσκεται πάντοτε στο στόχαστρο τόσο των πολιτικών όσο και των δημοσιογράφων? Επειδή είναι εύκολος στόχος. Έρχομαι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ποια θα λέγατε ότι είναι η διαφοροποίηση του αντιστοίχως με τα υπόλοιπα δελτία των ιδιωτικών καναλιών? Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ οφείλει να μην επενδύει στον εντυπωσιασμό, ούτε στην δραματοποίηση των γεγονότων, οφείλει να παρουσιάζει όλες τις πτυχές μια είδησης, να έχει ανοιχτούς ορίζοντες τα μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο, ιδιαίτερα στην εποχή μας, επηρεάζουν τη ζωή μας περισσότερο από ποτέ, να είναι ανοιχτές οι κεραίες της στην κοινωνία, εκφράζοντας τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τα πιστεύω και τα θέλω της, να τηρεί τους κανόνες της πολιτικής πολυφωνίας και να μην παρασύρεται στην παρουσίαση του ανθρώπινου φόνου. Facebook, Twitter.